Και συν όλα τα άλλα λοιπόν, είμαστε στην ομάδα ποδηλατών της εναλλακτικής δράσης. Βεβαίως, ναι. Κάθε Παρασκευή έχουμε μια ποδηλατοδρομία, εδώ τριγύρω στα νότια. Πηγαίνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα την Παρασκευή που μας έρχεται θα πάμε Βάρκιζα προς τα πέρα από εκεί. Την Κυριακή θα πάμε εξόρμηση στο Αγκίστρι. Τέλος πάντων, είμαστε μια ενεργή ομάδα ποδηλατών. Πάρα πολύ ωραία. Και όλο αυτό υπάρχει στην εναλλακτική δράση που έχει μια γενικότερη ευαισθητοποίηση σε πολλά κοινωνικά ζητήματα. Και θέλω να μου πεις από πού έρχεσαι, για να το ακούσει ο κόσμος. Από πού έρχεσαι όλη την ώρα νότια προάστια. Εντάξει, έρχομαι από τα Βρυλίσια. Από τα μακρινά. Είναι λίγο μακριά η αλήθεια, αλλά εντάξει. Μου έχει λείψει και εμένα η θάλασσα. Έχω να δω πολύ και από θάλασσα, ναι. Πόσες φορές τη βδομάδα έρχεσαι εδώ από τα Βρυλίσια? 4 φορές την εβδομάδα σίγουρα. Αμάξι? Όχι, αυτοκίνητο, με τα μέσα. Με τα μέσα? Με τα μέσα, ναι. Δεν έχω αυτοκίνητο. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ μπορούμε να σας δείξουμε, υπάρχει αυτό το κτίριο το οποίο έχει ανοίξει σχετικά πρόσφατα. Την ιστορία του θέλω να μου πεις. Εδώ όλα τα κτίρια που υπάρχουν σε αυτό το χώρο παλιά ήταν χώροι για κάμπινγκ. Είναι κλειστά εδώ και, ήταν κλειστά εδώ και χρόνια και κλειδωμένα. Το κτίριο αυτό άνοιξε τώρα πρόσφατα και το έχουμε σαν αποθηκευτικό χώρο μέχρι στιγμής. Τι προβλέπετε να γίνει? Τώρα μας έχουν δώσει ρεύμα από δίπλα από το πίκτο και είναι πάρα πολύ σημαντική η βοήθεια αυτή. Αν πάρουμε και νερό, επειδή έχει μέσα βρύσεις και τέτοια, θα είναι πολύ σημαντικό και για κουζινάκι. Για, ναι, υπάρχει μέσα ένα ψυγείο το οποίο πρέπει να επισκευάσουμε και θα μπορούμε να βάζουμε τα ποτά μας με μια χαρά. Είστε γενικά στη σκέψη και στη ζήμωση και ο Δήμος βοηθάει. Ο Δήμος βοηθάει μέχρι στιγμής, δεν έχουμε παράπονο και με τα απορριμματοφόρα μας έχει βοηθήσει πολύ γιατί ασχολούμαστε πάρα πολύ με την καθαριότητα του χώρου όπως καταλαβαίνετε. Και ο Δήμος ναι, βοηθάει μέχρι στιγμής και το πίκυπα δίπλα μας έχει βοηθήσει πολύ που είναι ανεξάρτητες φορές από το Δήμο. Μας έχουν βοηθήσει αρκετά οι γειτονές μας. Μάλιστα. Και για αυτές τις αλαξίες, για πες μου. Αυτές οι αλαξίες που βλέπετε εδώ πέρα, μια απλή κατασκευή, έγιναν τώρα τελευταία εβδομάδα. Τη Δευτέρα μάλιστα τις βάψαμε γιατί τα ξύλα ήταν σε διάφορα χρώματα, ήταν παλιά μεταχειρισμένα. Τώρα βάφτηκαν, είναι πολύ προσωπικό το χρώμα. Και ναι, ελπίζουμε να πιάσουμε τόπο, να μην καταλάβει. Εσύ μου έχεις φύγει, για έλα και εσύ από εδώ, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Βεβαίως. Αισθάνεστε ότι σας γεμίζει αυτό που κάνετε? Νομίζω αυτό είναι το νέο του εθελοντισμού. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα αντάλλαγμα στον εθελοντισμό, είναι αυτό που κρατάμε στη συνείδησή μας μετά. Δηλαδή, το πόσο ευχάριστο κοιμόμαστε, το πόσο όμορφα νιώθουμε για αυτό που κάνουμε. Οπότε, φυσικά και μας γεμίζει. Κάθε μπουκαλάκι που μαζεύουμε από κάτω, κάθε σακούλα από κρουασάν, κάθε οτιδήποτε κάνουμε εδώ πέρα, πραγματικά μας γεμίζει, πραγματικά μας κάνει να χαμογελάμε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Και μακάρι όλοι οι νεολαία να ευαισθητοποιείται με αυτόν τον τρόπο. Και η εναλλακτική δράση. Μακάρι. Να πάει τώρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.